Η ερώτηση είναι αν χρειάζεται, είναι αναγκαία μία οικονομική κυβέρνηση στην ζώνη του ευρώ. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σχέση με το πρόβλημα της Ελλάδος, γιατί οι αποφάσεις αυτή τη στιγμή που δεν παίρνονται όσο αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους στην Ελλάδα και όλο και μεταφέρεται με τα προσχήματα ότι έχουμε και εκλογές στη Γερμανία. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να είχαν πάρθει με μια συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία θα διαχειριζόταν και τη δημοσιονομική αλλά και τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ και θα λογοδοτούσε απέναντι σε ένα εκλεγμένο κοινοβούλιο. Νομίζω αν αυτό δεν γίνει δεν θα λυθεί ποτέ κανένα πρόβλημα στην Ευρώπη. Θα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, θα ακολουθούμε τα γεγονότα συνεχώς και δεν θα είμαστε πριν τα γεγονότα να παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί η νομισματική πολιτική μόνη της δεν αρκεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Από μόνη της δημιουργεί και ανισορροπίες περισσότερες. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε το συνέδριο νέων οικονομολόγων που απευθύνεται σε αποφύτους μεταπτυχιακών τμήματων οικονομικής κατεύθυνσης βέβαια και υποψήφιους διδάκτορες και όχι μόνο υποψήφιους και διδάκτορες. Τους δίνουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουν την διπλωματική τους εργασία ή εν πάση περιπτώσει το ερευνητικό τους έργο. Mm-hmm. Το δεύτερο συνέδριο λοιπόν φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι πιο επιτυχημένο από το πρώτο.